και κύριοι, έχουμε μπει στο πνεύμα των εορτών. Σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή λόγου, πολιτισμού, θα μιλήσουμε για φιλοσοφία, θα μιλήσουμε για θεολογία, θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την προστοκία των εθνών και την έλευση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και σήμερα και σημερινή εκπομπή έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλειο Ατζαγλή. Κύριε Ατζαγλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Θεός μας φροντίζει να μας σκέφτεται και εμείς να τον σκεφτόμαστε, κύριε Χουντουλάκη. Θα τα πούμε βέβαια στην εκπομπή μας σήμερα πιο αναλυτικά, αλλά η ευλογία του Θεού να ξέρουμε ότι είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα και στις δύσκολες περιπτώσεις αυτές που περνάμε. Να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός και τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους και ειδικά την πατρίδα μας στην Ελλάδα, η οποία αξίζει να βοηθηθεί από το Θεό. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσουμε και μας πείτε εδώ όλα αυτά που έχετε σκεφτεί και έχετε ετοιμάσει όσον αφορά την έλευση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, βλέπουμε το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο που βλέπετε, να μας πείτε τα ερωτήματά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στην περίοδο των εορτών. Ακούμε, κύριε Ατζαγλή, και ένα κάλαντα, τρακιώτικα κάλαντα, γιατί είμαστε μέσα στο πνεύμα, το εορταστικό πνεύμα, η παράδοσή μας, η λαογραφία μας, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Επίσης, γίνονται διαλέξεις, γίνονται διάφορες διαλέξεις που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής βιβλία που έχουν προταθεί μέσα από αυτήν την εκπομπή και προτείνονται να διαβάσουμε, που έχουν να κάνουν με τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής θεολογίας, βιβλία που έχουν να κάνουν με την έννοια της ψυχής, του χρόνου, της φύσης, της σιωπής, του νεοπλατωνισμού, για να δούμε ότι όλα αυτά μαζί οδήγησαν στην προώθηση του αρχαίου ελληνικού και ορθόδοξου πνεύματος. Ακούμε λοιπόν κάλαντα τρακιώτικα, υπάρχουν από διάφορες περιοχές κάλαντα, είναι σημαντικό να μπορούμε να αφουγκραστούμε, να δούμε μέσα από το πνεύμα και μέσα από την γνώση, μέσα από τη μάθηση την περίοδο αυτή, να μπορέσουμε να δούμε σημαντικά πράγματα. Έχουν προφητέψει, κύριε Ατζαγλή, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη προφητείες για την έλευση του Θεανθρώπου, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης. Αυτά θα δούμε σήμερα σε μια εκπομπή για να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τελικά τι εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Και κάτι σημαντικό και αμέσως δίνω το λόγο. Πολλοί δεν γνωρίζουν, παραδείγματος χάρη, και θα το αναλύσουμε, το συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή, ότι τα δώρα των μάγων βρίσκονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Άγιο Όρος, τη μονή του Αγίου Παύλου. Θέλω να πω και άλλα στοιχεία λοιπόν, να δούμε τελικά πώς εορτάζουμε, τι πρέπει, γιατί ακούμε εορτές, βλέπουμε φωτισμένους δρόμους, σολισμένα δέντρα, ωραία και όμορφα αυτά αγγίζουν καρδιές μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Για να είμαστε τελικά ευτυχισμένοι, όπως λέει και ο τίτλος σημερινής εκπομπής, μέσα από την ατμόσφαιρα, την εορταστική ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή μας που ακούνε εορτές, η κατάθλιψη των εορτών, και τελικά δεν καταλαβαίνουν την εορτές, έρχονται και φεύγουν οι εορτές και τελικά το αποτέλεσμα να παραμένει το ίδιο. Ναι. Είδατε, γι' αυτό που λέτε τώρα συμβαίνει το εξής, ότι η ύμνη της Εκκλησίας, πόσο σοφή είναι, κύριε Φουντουλάκη, που λέει ο Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Δεν λέει γεννήθηκε, λέει γεννάτε. Γιατί γεννάτε? Γιατί κάθε φορά μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τον εστερνιστούμε, να τον εβάλουμε μέσα μας, να καταλάβουμε δηλαδή τι θα πει η γέννηση του Θεανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Διότι μην νομίζετε ότι τα πράγματα ήταν έτσι ρόδινα όπως είναι σήμερα κατά κάποιο τρόπο, και δεν εννοώ την εποχή μας τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά την ανθρωπότητα των 2000 χρόνων, η οποία έζησε μέσα σε ένα διαφορετικό κλίμα από το κλίμα των αρχαίων προ-Χριστού ανθρώπων, οι οποίοι ζούσαν σε μια βεβαιότητα, σε μια τρομερή βεβαιότητα, η οποία υπήρχε μια φοβερή σύγχυση ιδεών εκείνη την εποχή. Υπήρχε πασπερμία θρησκειών. Υπήρχε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Υπήρχαν δούλοι, υπήρχε δουλεία. Ξέρετε τι θα πει να είσαι δούλος και να σε προστάζει και να σε σκοτώνει ο άλλος δίχως να δίνει καθόλου λογαριασμό σε κανέναν, κύριε Φουντουλάκη? Αυτά λοιπόν καταργήθηκαν με τον χριστιανισμό, και ο χριστιανισμός ήταν το βάλσαμο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και λέγεται ο Χριστός η προσδοκία των εθνών, γιατί τον προσδοκούσαν όλοι οι λαοί.
Ειδικά, όπως ξέρετε, οι σύμβυλες έχουν προλογίσει και έχουν μιλήσει για τον Χριστό. Εσείς τα ξέρετε, αλλά τώρα τα λέω σε εσάς. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτά που λέμε, γιατί εσείς τα διδάσκετε αυτά στο σχολείο οπωσδήποτε και τα έχετε κάνει κτήμα σας οπωσδήποτε. Αλλά η προσδοκία των εθνών τι θα πει, ότι όλοι προσδοκούσαν ένα σωτήρα, ένα μεσσία, έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι απεσταλμένος του Θεού και όπως είπε και ο Σοκράτης, ο Σοκράτης δεν είπε ότι θα είναι απεσταλμένος του Θεού. Ναι, και ο Πλάτωνας. Γι' αυτό ο Σοκράτης θεωρείται προχριστιανός Έλλην φιλόσοφος. Προχριστιανός. Δηλαδή γιατί είχε καταλάβει, είχε ως μυστή, είχε καταλάβει ότι η εποχή ζητάει ένα λυτρωτή. Και αυτός δεν ήταν ο μόνος ικανός για να φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Έπρεπε να έρθει ένας πιο δυνατός από αυτόν και γι' αυτό είπε ότι θα στείλει ο Θεός κάποιον πολύ δικό του άνθρωπο να έρθει να μας τα. Ο Φέδων και Πλάτωνα τους είχε πει ότι θα στείλει ο Θεός κηδόμενος. Ναι. Δηλαδή θα φροντίσει για μας ο Θεός, θα μας στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο ο οποίος θα μας πει όλη την αλήθεια περί του ανθρώπου, περί του Θεού, περί της γης, περί του ουρανού, περί της ζωής, περί του θανάτου, όλα τα μυστήρια θα μας τα δημιουργήσει, θα μας τα λύσει αυτός. Και όντως ο Χριστός όταν ήρθε, τι έκανε, έδωσε ένα έναυσμα στην ανθρωπότητα για να μελετήσει τα μεγάλα μυστήρια, μεταξύ των οποίων είναι το μυστήριο του θανάτου. Έτσι είναι μέγα μυστήριο του θανάτου και ο άνθρωπος μπροστά στο θάνατο πάντα ήταν ενδεής, πάντα ήταν τρεμάμενος. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και είπε ότι όποιος πιστέψει σε μένα και σε αυτά που πρεσβεύω εγώ, αυτός έχει κερδίσει το θάνατο, έχει κερδίσει την αιώνια ζωή. Δεν θα δει θάνατο, αλλά θα πάει κοντά στον Πατέρα και σε μένα, θα έρθει κοντά σε μένα και στον Πατέρα. Αυτό δεν υπήρχε προ Χριστού, να πούμε, και είναι μεγάλη υπόθεση, διότι τότε οι άνθρωποι, η οικογένεια ιδίως ήταν τόσο ταραγμένη, η γυναίκα ήταν σε πάρα πολύ άσχημη θέση εκείνη την εποχή, τις πουλάγανε τις γυναίκες και τις αγοράζανε, τις είχαν δούλες στο σπίτι και δοχεία της νυχτός, όπως λέγει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας. Ο κόσμος ήταν σε φοβερή κατάπτωση που έρθει ο Χριστός. Υπήρχε ηθική πάρα πολύ άσχημη. Είχε φτάσει στο μηδέν η ανθρώπινη ηθική και η ανθρώπινη αξία. Και η αξία της ανθρώπινης ζωής είχε φτάσει στο τελευταίο της όριο. Βεβαίως, Χατζακλή, όταν πέθαινε κάποιος που είχε δούλους τότε, τι έκανε. Έλεγε μαζί με εμένα: θέλω να πεθάνουν και οι 300 δούλοι που έχουν. Ναι. Και σφάζανε 300 ανθρώπους οι οποίοι θα πέθανε το αφεντικό. Είναι φοβερές οι καταστάσεις. Θα προχωράμε αμέσως. Απλά θέλω να τονίσω ότι αυτό φαίνεται και στη σημερινή εποχή, αυτό που λέτε για την ισότητα των δύο φύλων που έφερε ο χριστιανισμός. Είναι κάτι το οποίο μας λέει και ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα το βλέπουμε και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που όλοι οι άνθρωποι και του παραμένουν και του γάμου βεβαίως μέσα δηλαδή, στο χώρο της Εκκλησίας. Το βλέπουμε αυτό, ότι την ισότητα αυτή, ότι ανεξάρτητα και ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι πλούσιος ή φτωχός, είναι μεγάλος σε ηλικία ή νεότερος ή παιδί κτλ. Ότι βλέπουμε και συμπεραίνουμε ότι όλοι παραμένουν και έχουν στη θέση τους και στην σειρά τους. Άρα θέλω να πω ότι ο χριστιανισμός, όπως είπατε, έφερε την ελευθερία, κάτι που δεν υπήρχε στην αρχαϊκή εποχή, την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και ένα σημαντικό στοιχείο και αμέσως συνεχίζεται, είναι να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τη σύνδεση, όπως είπαμε και νωρίτερα, του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής θεολογίας. Και αν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, θα δούμε και στην πορεία και θα το εξετάσουμε, θα το αναλύσουμε, το κατανοήσουμε μεταξύ μας, γιατί σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά, θα το ξαναπούμε στην πορεία της εκπομπής, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν βγάλει από την καρδιά τους την αγάπη και την βοήθεια απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Και στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι και η εκπομπή αυτή γίνεται κάτω από εθελοντική προσφορά και ποτέ δεν είχαμε την εγώ και ο κ. Σαζακλής, την παραμικρή οικονομική απολαβή, θέλοντας να πούμε αλήθειες, να πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και το πατερικό κόσμο. Ναι, κ. Σαζακλής, σας ακούμε. Η οικονομική κρίση, αγαπητοί φίλοι, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, και είναι πασιφανές πλέον, ακολούθησε μετά την ηθική κατάπτωση των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Ο καθένας τώρα ξέρει και μπορεί να υπολογίσει τι φταίει και στον εαυτό του και στους άλλους. Οι ταγοί δεν στάθηκαν στο ύψος τους και το ξέρουμε όλοι αυτό και θα έπρεπε να τιμωρηθούν όπως έχουμε πει και σε πολλές άλλες εκπομπές. Αλλά και συνεχίζεται σήμερα μία κατάσταση η οποία είναι πολύ ρευστή και μας ανησυχεί ακόμα.
το γεγονός ότι συνεχίζεται ένας πόλεμος, πνευματικός αλλά και ουσιαστικός πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας δεν μας αναπαύει. Και εκείνο που ήθελα να πω, κύριε Φουντουλάκη, προηγουμένως και σας είχα πει στον δρόμο, ναι, είναι ότι η αργία των Κυριακών δεν είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να το περάσουμε έτσι. Αυτό πρέπει να γίνουν μεγάλες διαμαρτυρίες και να μην περάσει. Και το λέμε και στους κρατούντες και στον κύριο Πρωθυπουργό και σε όλους αυτούς, ότι η αργία των Κυριακών είναι μια αγιασμένη ημέρα την οποία έχουν καθιερώσει όχι απλοί άνθρωποι. Γιατί να σας πω, για την Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε, λέει: Έξι μέρες θα εργαστείς, τη δεύτερη την ημέρα θα κοιτάξεις το Θεό σου, θα κοιτάξεις τον Κύριο το Θεό σου. Λοιπόν, αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο γκόλυθος αυτός της ιστορίας, τον οποίον τόσο πολύ προσπαθούν οι αιρετικοί να υποβαθμίσουν μαζί με την Παναγία, μετά την Παναγία, ξέρετε, εκείνος που υποβαθμείται υπερβολικά και χτυπιέται από τους αιρετικούς είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο οποίος είναι μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας, διότι αυτός θέσπισε την ελευθερία, τη βάση της ελευθερίας του ανθρώπου, της ανεξιθρησκείας του, γιατί τότε σε σκοτώνανε αν έλεγες ότι πίστευες διαφορετικά από τον αυτοκράτορα. Ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που έβγαλε το διάταγμα των Μεδιολάνων και είπε ότι όχι, δεν θα κυνηγείται κανένας από αυτούς που θρησκεύονται και θα θρησκεύεται ο κάθε Έλληνας και ξένος και Ρωμαίος και οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο βασίλειό μου, θα θρησκεύεται όπως αυτός θέλει. Αυτό ήταν μια παγκόσμια κατάκτηση του πνεύματος, την οποία θέσπισε αυτός ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας που λέγεται Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό λοιπόν τις Κυριακές θα αμυνθούμε και θα διαμαρτυρηθούμε έντονα, αν συνεχιστεί το θέμα και δεν το πάρουν πίσω. Η Κυριακή Αργία είναι η μέρα του Θεού. Δηλαδή, θα καταργήσουμε τον εκκλησιασμό, κύριοι κρατούντες? Ένα είναι το θέμα αυτό, το οποίο θα το αναλύσουμε και σε άλλες εκπομπές, σας παρακαλώ, κύριε Φουντουλάκη, να δώσουμε σημασία σε αυτό. Δεύτερον, ήταν η επίσκεψη του Πάπα, στην οποία μας βρίσκει εμάς ατελείως αντίθετους, διότι ο Πάπας δεν έχει κάτι καλό να προσφέρει για εμάς τους Ορθοδόξους. Είναι δυνάστης των Ορθοδόξων. Είναι αυτός ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία ο πρώτος και έβγαλε και λόγο στην ψευτομακεδονική γλώσσα. Είναι αυτός που διαίρεσε τη Σερβία και την έκανε Κροάτες κλπ. Είναι αυτός που έχει διαιρέσει τώρα την Ουκρανία σε Ουνίτες και Ορθοδόξους. Έτσι. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Το έχει πει και ο Ιουστίνος Πόποβιτς, αγαπητοί μου, ότι ο Πάπας θα είναι η αιτία των κακών. Είναι η τρίτη μεγάλη πτώση. Μετά τον Εωσφόρο και τον Ιούδα, ο Πάπας είναι η τρίτη μεγάλη πτώση της ανθρωπότητας. Και οι πατέρες λένε εξίσου, κύριε Φουντουλάκη, το εξής: ότι αν ο Πάπας έρθει και γίνει Ορθόδοξος, θα δει πολύ μεγάλες μέρες καλές η ανθρωπότητα ολόκληρη. Διότι κοιτάξτε, τώρα που είμαστε έτσι χωρισμένοι, το Ισλάμ βρίσκει ευκαιρία και πολεμάει. Ενώ αν είμαστε ενωμένοι, θα μπορούσε το Ισλάμ. Αν δηλαδή γίνει ο Πάπας Ορθόδοξος, να παρατήσει δηλαδή ο Πάπας το πρωτείο του και όλα τα άλλα που έχει κάνει, έτσι. Συγχωρεί ο Θεός την προϊστορία εάν ο άνθρωπος μετανοήσει. Αν μετανοήσει σαν θεσμός ο Πάπας και σαν άνθρωπος ο Πάπας, τότε θα έχουμε πολύ καλά αποτέλεσμα για την ανθρωπότητα. Βεβαίως, ξέρετε, αυτό είναι προφητευμένο. Βεβαίως. Και να σας πω και ένα μυστικό, ναι, το οποίο το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Πρώτοι οι Γερμανοί θα γίνουν Ορθόδοξοι, λέει, και μετά οι Ιταλοί. Ξέρετε αυτό? Πρώτοι οι Γερμανοί θα γίνουν Ορθόδοξοι και μετά οι Ιταλοί. Αυτό λέει πολλά. Βλέπουμε, ναι, κύριε Τσακλή, θα τα αναλύσουμε. Βλέπουμε εικόνες που περνάνε γύρω μας. Βλέπουμε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη. Μιλήσαμε για τη σύνδεση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος. Κύριε Τσακλή, μέσα από τη δική του ιδεολογική κατεύθυνση, θέλει να μας πει ουσιαστικά, και ερμηνεύω τα λόγια σας, ότι θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον ίδιο Θεό. Βλέπουμε και τον Ραφαήλ, τη σχολή των Αθηνών, τον Πλάτο και τον Αριστοτέλη. Δέχοντας να δείξουν εδώ πέρα τη σχέση, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τη σχέση του πνευματικού κόσμου και με το αισθητό κόσμο. Θέλει να μας πει ο κ. Τσακλής ουσιαστικά ότι έχουμε όλο το χρονικό διάστημα να μπορούμε να υμνούμε τον Θεό, να μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό ουσιαστικά για όλα αυτά που μας προσφέρει, η ίδια μας τη ζωή. Η ευτυχία των εορτών έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Έχει να κάνει με το πώς περνάμε στην καθημερινότητά μας. Έχει να κάνει με αυτά που πρέπει να δοξολογούμε τον Θεό και να καταλάβουμε αληθινά Χριστούγεννα και αληθινές εορτές, τα θεοφάνικες σημαντικές εορτές που έχουμε να αναλύσουμε και να μπορούμε να ερμηνεύσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Και μέσα, είπατε επίσης και άλλα σημαντικά θέματα.
που μπορούμε έτσι και, και στη συνέχεια αργότερα πάλι να επανέλθουμε και να αναλύσουμε. Και πάντως είπατε για ένα κάτι άλλο που πρέπει να σταθούμε, πολύ σημαντικό είναι και για την αλληλεγγύη, η ενότητα που πρέπει όλοι μαζί να... Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, μια εκπομπή που επαναλαμβάνουμε και πολλές φορές γινόμαστε κουραστικοί, αλλά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Λέμε μόνο αλήθειες ουσιαστικά, χωρίς να έχουμε καμία απολαβή, χωρίς να εκπροσωπούμε κανέναν, αλλά να ακουστούμε και να ακουστεί η δική σας άποψη. Πριν συνεχίσει, λοιπόν, κ. Τζαγκλή, μπορείτε στο τηλέφωνο αυτό να μας πείτε την δική σας άποψη και όλα αυτά που λέμε είναι θέματα τεκμηριωμένα και από την πατερική θεολογία και από τον πατερικό κόσμο και από θέματα που έχει αναλυθεί, έχουν εξετάσει. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ναι, κύριε Τζαγκλή, να συνεχίσουμε και την, ναι. Τον Εθνών. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία είπαμε θα μας απασχολήσουν και σε άλλες εκπομπές. Το θέμα των Κυριακών, της καταργής της αργίας της Κυριακής. Δεν πρέπει να καταργηθεί η Κυριακή αργία. Δεν πρέπει να καταργηθεί η Κυριακή αργία. Αυτό το χορέψουν καλά εκείνοι που κυβερνάνε για να καταλάβουν ότι η Ορθοδοξία δεν μπορεί να αλλάξει. Η Ορθοδοξία είναι κάτι το οποίο είναι στηριγμένο επάνω στην πέτρα που λέγεται Χριστός, στα αίματα των Αγίων και των Μαρτύρων και δεν γίνεται, αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, ο οποιοδήποτε σημερινός άνθρωπος, είτε κυβερνήτης, είτε Αμερικάνος, είτε Ρώσος, είναι πάρα πολύ μικρός για να μπορέσει είναι να αλλάξει κάτι. Ναι, κύριε Τζαγκλή, είναι σημαντικό να θέλετε να πείτε και το εξής, ότι η οικογένεια να μπορεί να ενωμένη, να ευρίσκεται την Κυριακή όλοι μαζί, να ανταλλάσσουν απόψεις, γιατί βεβαίως. Σήμερα έχει διασπαστική οικογένεια. Έτσι είναι. Δηλαδή ο καθένας κινείται στις δικές του υποχρεώσεις και η Κυριακή που μας μένει ουσιαστικά να όλοι μαζί να βρεθούμε, ναι, να πούμε βέβαια. Κάτι. Να γίνουμε μια πείμνη εις ποιμήν. Βεβαίως. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κρίση των αξιών, η κρίση των θεσμών έχει να κάνει και με τη διάσπαση και την ενότητα της ελληνικής οικογένειας. Εδώ έχουμε δείξει θέματα για την ελληνική οικογένεια, θέματα που μας προβληματίζουν και μας απασχολούν. Πρέπει να καταλάβουμε και το ένασμα για να γίνει και να δημιουργηθεί η δομή αυτής της εκπομπής ήταν ο προβληματισμός μας και χωρίς κανένα άλλο όφελος. Ναι, κύριε Τζαγκλή. Επίσης, θα θίξουμε στις εκπομπές μας το θέμα των ισλαμικών σπουδών της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα στο θέμα για μας, ναι, απαραδεκτό, τελείως απαραδεκτό, διότι δεν μπορεί ένας φοιτητής Έλληνας να διδάσκεται το Μωάμεθο, ο οποίος Μωάμεθ λέει ότι είμαι ανώτερος από τον Ιησού Χριστό. Σαν προφήτης είμαι ανώτερος από τον Ιησού. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, δεν έχουν ξαναγίνει και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα σε μια ορθόδοξη ελληνική, ορθόδοξη πατρίδα. Αυτά θα προσέξουμε, διότι σιγά σιγά αρχίζει και τρώγεται το θεμέλιο. Ο Βάτραχος λέει ότι όταν τον βάλει σε ζεστό νερό του αρέσει. Όταν αυξάνει τη θερμοκρασία του αρέσει και δεν πηδάει. Αν τον ρίξει κατευθείαν σε ζεστό νερό θα πηδήξει. Αλλά σιγά 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 ο Βάτραχος συνηθίζει και καίγεται, να πούμε, στους 100 βαθμούς βράζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί έχει συνηθίσει. Λοιπόν, μυθριδατισμό θα έχουμε τώρα εδώ. Σιγά σιγά θα μας παίρνουν και κάποιο κάστρο. Όχι, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να διδαχτεί. Ας το διδάξουν στη φιλοσοφική σχολή, έτερων εκάτερων. Μέσα στη θεολογία διδάσκεται μόνο η Ορθοδοξία, ο Χριστός, οι Άγιοι, η Παναγία, η Ορθόδοξη Συνόδη, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Δεν διδάσκονται αλότρια θρησκεύματα. Έτσι, αυτό. Τώρα, επειδή λιγάκι μας πήρε και πώς να το πούμε, γκρινιάξαμε λίγο, γιατί και με το δίκιο μας βέβαια, έτσι. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Χριστό από εδώ και πέρα, κύριε Φουντουλάκη. Βεβαίως, και, ναι, βεβαίως, μισό λεπτάκι πρέπει να καταλάβουμε, ναι, και όλοι μας και τα λέμε όλα αυτά τα θέματα για να καταλάβουμε και πρέπει να διαβάζουμε. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, είπατε κάποια πράγματα νωρίτερα και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των θρησκειών. Σίγουρα όλα αυτά που λέμε, κινούμαστε μέσα από την καρδιά σας, μέσα από την αγάπη για να μπορέσουμε να πούμε τις αλήθειες που πρέπει. Αυτό είναι βασικό, λέμε και εικόνες του Θεάτρου Ιησού Χριστού. Και όποιος επιθυμεί να διαβάσει, να ρωτήσει θέματα που τον απασχολούν, να ενημερωθεί για τις διαλέξεις που κατά καιρούς γίνονται, τα βλέπουμε και στο τηλέφωνο κτλ. Και επίσης βλέπουμε και τα προτινόμενα βιβλία. Ο κύριος σκηνοθέτης μας μπορεί να μας δείξει και τα βιβλία της εκπομπής, τα βιβλία που προτείνονται για έναν όπου θέλει να διαβάσει θέματα για την ψυχή, θέματα για τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος της πατρικής θεολογίας. Βλέπουμε τη συνέχεια γενικότερα. Ο χρόνος, πώς θα μας απασχολήσει, μπαίνουμε στο νέο έτος, πώς πρέπει να αξιοποιείται ο χρόνος μας, ο νεοπλατωνισμός, ο Πλοτίνος, η σχέση με το αρχαίο ελληνικό πνεύματος, γιατί πρεσβεύουμε και επιμένουμε ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, που θα δούμε στη συνέχεια, μας πει ο κ. Τζαγκλής, είναι
και είπαμε και νωρίτερα, ερμήνευσαν, προφήτευσαν, είπαν κάποια πράγματα. Βλέπουμε και εικόνες γενικότερα που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής, που σε διάφορους, και στο Αγιώς και σε διάφορους ναούς, τους, ουσιαστικά έρχεται η Ορθόδοξη θεολογία να τους θεωρήσει ως χριστιανούς προ-Χριστού, γιατί είπαν αλήθειες και είπαν σημαντικά πράγματα. Για όλα αυτά τα θέματα μπορείτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο στο 6822-668. Νίκη Έτσα. Λοιπόν, τώρα θα αναλύσουμε λιγάκι το θέμα των προφητιών. Πώς προφήτευσαν οι λαοί, όχι μόνο οι Ιουδαίοι, οι αρχαίοι, δηλαδή οι προφήτες, οι αρχαίοι, αλλά και άλλα έθνη, πώς προφήτευσαν για τον Ιησού Χριστό. Και ας αρχίσουμε με μια προφητεία, κεντρική προφητεία, η οποία υπάρχει στον Παράδεισο αυτή η προφητεία. Την ελέγει ο ίδιος ο Θεός, έτσι γράφεται στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, μιλώντας στον Όφη. Το φίδι δηλαδή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου. Δηλαδή έχει μπει ο Όφης μέσα στο φίδι για να μπορέσει να ρίξει τους πρωτοπλάσους στην αμαρτία, την παρακοή προς το Θεό. Λοιπόν, εδώ τώρα βρίσκεται η πρώτη προφητεία για τον Χριστό. Για όσους δεν το ξέρουν, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές την ίδια εποχή, περίπου πέρσι, αλλά θα το υπενθυμίσουμε γιατί υπάρχουν και άλλοι ακροατές, μικροί άνθρωποι, φίλοι μας, οι οποίοι ανοίγουν τις τηλεοράσεις και πρέπει κάτι να ακούσουν για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέει. Λέει ο Θεός στον Όφη, αφού μίλησε πρώτα στον Αδάμ και στην Εύα και τους είπε ότι έχετε κάνει αυτή την παρακοή και δεν θα έπρεπε να κάνετε αυτό το πράγμα σε μένα, ναι, έτσι. Και του είπαν αυτοί ότι ο Αδάμ είπε «Η γυναίκα με παρέσυρε» και η γυναίκα είπε «Ο Όφης με παρέσυρε». Γύρισε ο Θεός στον Όφη και του είπε «Θα βάλω έχθρα μεταξύ εσού και του σπέρματος της γυναικός». Δηλαδή θα μπει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Αυτή η φράση, κύριε Φουντουλάκη, το σπέρμα της γυναικός, υπήρξε άγνωστη για την τότε ανθρωπότητα. Τι θα πει το σπέρμα της γυναικός? Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Όταν όμως γέννησε παρθένος γυναίκα, άνευ σπέρματος ανδρός, όπως είπε και ο Γαβριήλ, θα σε επισκιάσει, είπε στην Παναγία, πνεύμα Άγιο και θα γεννήσει Ιησούν, θα τον ονομάσει Ιησούν και αυτό θα είναι η προσδοκία των εθνών, αυτό θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Όταν το είπε αυτό ο Γαβριήλ, από Θεού βέβαια, εκεί λύθηκε το μυστήριο του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, η Παρθένος που γέννησε δίχως φθορά έτσι, του παρθενικού ημένου, γι' αυτό λέγεται Παρθένος έτσι η γυναίκα, όταν δεν έχει φθορά του ημένου του παρθενικού, αυτή ήταν που κράταγε το σπέρμα εκείνο. Δηλαδή το Χριστό. Αυτό είναι το σπέρμα της γυναικός, ο οποίος συντρίβει το διάβολο, πνευματικά του παίρνει τα κάστρα του διαβόλου και κατεβαίνει και στον Άδη τριήμερος μετά την Ανάστασή του και παίρνει και όλους τους νεκρούς του Άδη. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της, ναι, του ότι η γυναίκα αυτή, η Παναγία μας, είναι η γυναίκα μέσα στην προφητεία που γέννησε άνευ σπέρματος ανδρός και γέννησε το Χριστό, ο οποίος πολέμησε όλο το κακό, βεβαίως, το διάβολο και όλα. Εξάλλου, τα. Εξάλλου και τα Χριστούγεννα είναι η φωτεινότητα. Πρέπει να είναι η γέννηση του φωτός. Βεβαίως. Να θυμηθούμε κιόλας ότι αρχικά δεν, τα Χριστούγεννα δεν ήταν 25 Δεκεμβρίου. Ήταν μαζί με 6 Ιανουαρίου. Εντάξει, αλλά να το γνωρίσουμε όμως αυτό. Έτσι και ήρθαν μετά ο χριστιανισμός. Έτσι να φέρει στις 25 Δεκεμβρίου θέλοντας να δείξει και, και ουσιαστικά να σκεπάσει την εορτή που ήταν τότε για τον ανήκη το ήλιο και τα λοιπά, ναι, ναι, και αυτά. Απλά το και ξέρουμε ιστορικά, ημέρα, έτσι. Είναι μεγαλώνει η μέρα και είναι σωστά. Από αυτή την ημερομηνία, από την 21 δηλαδή κανονικά Δεκεμβρίου. Ναι, έχουμε, έχουμε, να το ξέρουμε ιστορικά. Όχι, έχουμε την μικρότερη μέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα. Ναι, πριν πάμε λοιπόν σαν να γεννιέται το φως πάλι, έτσι. Ναι. Να, το φως. Να πούμε λίγο στον κόσμο τι θα δούμε, πείτε μας λίγο. Γι' αυτό ο Χριστός λέγεται ο νοητός ήλιος, ο πνευματικός νοητός ήλιος. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Ήλιε της δικαιοσύνης, ήλιε νοητέ, λέει ο ποιητής. Βεβαίως. Και εκεί πέρα ο νοητό, τι νοεί και αυτό. Λέω κύριε Τζακλή, ναι, πριν πάμε στο διάλειμμα, τις 1,5-2 λεπτά πάμε στο διάλειμμα, να δούμε λίγο, πείτε μας τι θα συζητήσουμε, τι θα ακούσουν οι φίλοι μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα ακούσουμε πώς οι σύβυλες έχουν προαναγγείλει τον ίδιο τον Χριστό. Και λένε ότι πες Εβραίων, ένα παιδί Εβραίων θα καταργήσει και τι ήταν θα κλείσει. Οι σύβυλες, ρωτάει ένας φίλος τώρα. Οι σύβυλες ήταν τα μαντεία των αρχαίων. Βεβαίως. Υπήρχαν σύβυλες στην Ελλάδα σε 2-3 μαντεία και υπήρχε το μεγάλο μαντείο της Ρώμης, οι σύβυλες της Ρώμης. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, οι σύβυλες ήταν μάντισες,
Μάντιδες που πήγαιναν, δεν πήγε ο άλλος και του είπε ήξες αφήξεις. Ναι. Δεν πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος και του λέει εσύ είσαι αίτητος. Ναι, οι σύμβουλες ήταν μαντίων. Αυτές ήταν. Ήταν γυναίκες οι οποίες μαντεύανε. Ερχόντουσαν ένα είδος εκστάσεως με προσευχές, με διάφορες τεχνικές κλπ. Που κάνανε και μετά μαντεύανε. Βέβαια, αυτά ο χριστιανισμός τα κατήργησε. Διότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν χρειάζεται οι Άγιοι να μαντεύουν και να κάνουν αυτές τις μαντίες, ούτε να εξυπηρετούν κοσμικές. Γιατί τότε πηγαίνανε εκεί πέρα, κύριε Φουντουλάκη, δεν πηγαίνανε άνθρωποι που θα λέγανε πράγματα θρησκευτικής μόνο αξίας, αλλά πηγαίνανε και ηγέτες, πηγαίνανε και υποψήφοι κυβερνήτες και λέγανε: εγώ θα βγω, εγώ θα νικήσω. Θα νικήσω σε αυτή τη μάχη, εγώ πρέπει να ξέρω, ας πούμε, και κάτι τέτοιο. Πάμε στο διάλειμμα, κύριε Τσαχλή και αγαπητοί. Να πάμε στο διάλειμμα, όπως θέλετε. Φίλοι και φίλες, και επανερχόμαστε πάλι με το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την εκπομπή. Βέβαια, το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Η ευτυχία των εορτών, το ζητούμενο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τα πρώτα λεπτά της δημιουργίας του αναζήτησε και θέλησε να μάθει πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος, πώς μπορεί να είναι ευδαίμονας, πώς μπορεί να γεμίσει την καρδιά του με το φως. Είπαμε και νωρίτερα και στο πρώτο μέρος ότι ο θεάνθρωπος είναι το φως του κόσμου, όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μιλάμε και αγαπάμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα που μας έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε επίσης ότι βλέπουμε πολλές πληροφορίες, για διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες, για θέματα που εσείς θέλετε να μας ρωτήσετε. Στο Τζακλής, πάντοτε έχοντας ως γνώμονα το αγιοπατερικό πνεύμα, την Παλαιά Διαθήκη που μας άτλησε ζυχεία, πήρε στοιχεία για την συζήτηση, για την αρχική συζήτηση πρώτου μέρους από την Παλαιά Διαθήκη, για να δούμε για τη δημιουργία του ανθρώπου, για τη γέννηση του ανθρώπου, και ουσιαστικά έτσι αντιληφθήκαμε και καταλάβαμε το μεγάλο νόημα της ευτυχίας των εορτών είναι η αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη προς τον άνθρωπο και να καταλάβουν πραγματικά εορτές όταν αντιληφθεί κάποιος πώς μπορεί να σεβαστεί τον συνάνθρωπο. Το Α και το Μ στο χριστιανισμό ουσιαστικά είναι η αγάπη και η ελευθερία. Η ελευθερία που μίλησαν οι φιλόσοφοι. Βλέπουμε και τα προτινόμενα βιβλία, αυτά που μπορούμε να προτείνουμε ως εκπομπή για την έννοια της ψυχής, για την έννοια του χρόνου, για την φύση και την σιωπή στον πλωτίνο. Βλέπουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις ώρες μας, τις μέρες μας, τις στιγμές μας επικοδομητικά και να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τις διαφορές ουσιαστικά που πολλές φορές θα πρέπει ως οντότητες και ως άνθρωποι να έχουμε με άλλες θρησκείες κτλ. Κυρία Τσακλή, λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε και στο πρώτο μέρος. Ναι. Είναι σοβαρό και άξιο να σημειωθεί ότι αυτοί οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης, είχαν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο νοήσεως ψυχικής καταστάσεως, οι οποίοι ετάχθησαν εναντίον των ειδώλων, έτσι, και πίστευαν σε ένα πνευματικό Θεό, Κύριο των ανθρώπων, λέει. Είχαν φτάσει, δηλαδή, με λίγα λόγια, στην έννοια του αληθινού Θεού, δίχως βέβαια να έχουν τη γνώση του χριστιανισμού. Όμως υπήρχε εκεί πέρα κάτι αξιοζήλευτο, το οποίο αυτοί οι άνθρωποι το επεξεργάζονταν. Μην ξεχνάμε ότι πριν από τον Σοκράτη πολλοί λάτρευαν μάρμαρα, άλλοι το βάλ, άλλοι είχαν σκύλους και ιερά ζώα όπως οι Αιγύπτιοι, έτσι φοβερό πράγμα, και κουκουβάγες βάζανε μέσα στους τάφους των... Αυτός είναι ο σπουδαίος πολιτισμός που μας λένε οι διάφοροι εδώ πέρα της ψευτοκουλτούρας, ας πούμε, που έχουν και τα μεγάλα κανάλια αυτά, τα δορυφορικά κλπ. Και λένε του κόσμου τα ψέματα. Μας λένε δηλαδή με λίγα λόγια ότι υπήρχαν μεγάλοι, πολύ μεγάλοι πολιτισμοί των Ινδών, των Κινέζων, των Αιγυπτίων. Αυτοί όμως και οι τρεις πολιτισμοί δεν είχαν ανακαλύψει τη δημοκρατία. Δηλαδή ότι πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε. Τέτοιος πολιτισμός λοιπόν δεν είναι άξιος και μεγάλος πολιτισμός όπως, κύριε Φουντουλάκη, νομίζει ο κόσμος. Διότι εδώ γεννήθηκαν όλα τα προχριστιανικά, δηλαδή η τέχνη, οι επιστήμες, η αστρονομία, η φιλοσοφία επεξεργάστηκαν από τους Έλληνες. Ο Θεός έδωσε μια ειδική φώτιση στους Έλληνες για αυτά. Και βεβαίως ο Χριστός προέρχεται από το Ισραήλ. Το ωραιότερο πράγμα που έδωσε στον κόσμο ο Ισραηλιτικός κόσμος είναι ο Χριστός, τον οποίον κατά περίεργο τρόπο οι ίδιοι οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν. Αλλά τον εδέχθησαν οι Έλληνες.
τον εδέχτησαν οι Ρωμαίοι, τον εδέχτησαν οι Σκήτες, τον εδέχτησαν οι Παλαιστίνοι, τον εδέχτησαν άλλοι λαοί. Οι Κρητικοί, οι Κύπροι τότε, γιατί ήταν και αρχαίοι λαοί και αυτοί, κύριε Φουντουλάκη, όπως ξέρετε. Λοιπόν, δεν είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός αυτό, ότι εκείνος ο οποίος ανέστησε νεκρούς, έδωσε την ωραιότερη διδασκαλία της ανθρωπότητας, την οποία αποδέχονται και οι εχθροί του ακόμα, ότι ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ανθρωπότητας, δεν μπορεί παρά να είναι θεάνθρωπος, διότι αναστήθηκε. Και είναι προφητευμένη και η ανάστασή του και η γέννησή του. Αλλά επειδή έχουμε τώρα κοντά τη γέννηση, θα πούμε δύο-τρία πράγματα. Βεβαίως, γιατί ρωτάει ένας φίλος, απλά σας λέω ότι ρωτάει, ναι. Έτσι, να δούμε λίγο πώς ήταν οι μάγοι και να δούμε λίγο τι συμβόλιζαν και τι συμβολίζουν ουσιαστικά τα δώρα των μάγων. Ναι, βεβαίως. Κύριε Φουντουλάκη, να το πείτε και εσείς αυτό μετά. Βεβαίως, να το αναλύσω λίγο τη γνώμη μου. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, οι μάγοι ήταν σοφοί άνθρωποι της Ανατολής. Mm-hmm. Δεν είναι καμία σχέση βασιλής. Με μάγος. Δεν είναι όπως, γιατί όχι, καμία σχέση με αυτό το μάγο που λέμε τώρα που κάθεται και κοιτάει μια σφαίρα, ας πούμε, κλπ. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Ήταν επιστήμονες. Ήταν επιστήμονες. Ήταν μελετές και μάλιστα μελετές της Παλαιάς Διαθήκης. Και βρήκαν από το Μιχαίο ότι θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ. Γι' αυτό φύγανε και πήγαν εκεί. Και αυτό που λέμε άστρο της Βηθλεέμ δεν είναι πραγματικό αστέρι να έχουν υπόψη μας οι φίλοι μας, αλλά ήταν ένας άγγελος εν είδη άστρου ο οποίος τους οδηγούσε. Διότι ένα άστρο στον ουρανό δεν μπορεί να σε πάει σε ορισμένο σημείο της γης τόσο κοντινό. Μπορεί να σου δείξει μια πορεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εκείνο που σε πάει είναι κάτι που είναι πολύ κοντά σου και μπορεί και σε οδηγεί. Ένα μακρινό αστέρι, εκατομμύρια έτη φωτός απέναντι, πώς θα σε πάει σε ένα σημείο στη γη. Ενώ κάτι που κινείται, σαν ένα φως που κινείται κλπ. Αυτό ήταν το άστρο λοιπόν της Βηθλεέμ. Τα δε δώρα είναι συμβολικά, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, βεβαίως. Πείτε και μας, τι συμβολίζουμε. Αν θυμάμαι, είναι το λιβάνι, το οποίο δίνουν σε Θεό, διότι το Θεό λιβανίζει, δεν λιβανίζει άνθρωπο. Έτσι. Άρα το λιβάνι συμβολίζει τη θεότητα του Χριστού. Το χρυσάφι, το οποίο συμβολίζει, ναι, είναι δώρο βασιλικό. Στο βασιλιά δεν κάνει δώρο ένα μπρούτζινο άγαλμα, θα του δώσει ένα χρυσό άγαλμα. Τότε, σε εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει. Θα του δώσει ένα πράγμα το οποίο είναι χρυσοπίκυλτο, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι το top, το καλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει σε ένα βασιλιά. Γι' αυτό του δώσανε χρυσάφι που τον αναγνωρίσαν σαν τον βασιλιά του Ισραήλ. Και Σμύρνα, η οποία Σμύρνα ήταν ένα μονιμοποιητικό υγρό, σαν φορμόλι που έχουμε εμείς σήμερα. Και το βάζανε στους επιδέσμους που τυλίγανε τους νεκρούς. Ναι. Τους νεκρούς. Ήτανε νεκρική ουσία, νεκρική σταφής. Λοιπόν, αναγνωρίσανε δηλαδή ότι είναι θνητός, πραγματικός άνθρωπος που πρόκειται να πεθάνει. Αναγνωρίσανε ότι είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ και των ανθρώπων, ο βασιλιάς των καρδιών των ανθρώπων, των δικών του δηλαδή ανθρώπων, των οπαδών του, και ότι είναι πραγματικός Θεός αφού του δώσανε το λιβάνι. Και τα τρία δώρα αυτά που τα έχουν σε ποια μονή? Βεβαίως, μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος. Το Άγιον Όρος. Και διατηρηθήκανε λοιπόν αυτά. Τα αγοράσανε, φαίνεται, ευσεβείς βασιλείς και τα πήγανε να τα κρατήσουν σαν κοινή. Ναι. Απλά θέλω, κατ' επέκταση των δώρων που είπατε τώρα, σαφώς και το λιβάνι, όλα αυτά είναι σωστά που δηλώσατε, που είπατε. Θέλει να δείξει επίσης ότι ο Ιησούς ήταν και ως ιερέας, γιατί είστε αρχιερεύς βεβαίως. Εμείς χρησιμοποιούμε το λιβάνι, ο χρυσός που είπατε, έχουμε την επίσης τα Σμύρνα, δείχνουν ουσιαστικά και ότι ο Θεός ήταν και, είναι και Θεός και άνθρωπος, και δείχνει εδώ πέρα τη μονιμότητα αυτή που είπατε, δείχνει και την αθανασία, δηλαδή ότι δεν ήταν μόνο τέλειος Θεός, αλλά ήταν ή τέλειος άνθρωπος, αλλά ήταν και τέλειος Θεός. Πέθανε ως άνθρωπος, ως Θεός δεν πεθαίνει, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Και ουσιαστικά και ο Χριστός επίσης, όπως είπατε, αυτό ήταν ένα δώρο που πήγαινε στους βασιλείς, δηλώνει και εκφράζει τη βασιλεία του Θεού, βασιλεία των ουρανών, έτσι. Την ή υπάρχουσα βασιλεία. Βεβαίως. Και αυτό ξεκαθαρίζουμε ότι αυτά που ζούμε τώρα, έτσι, υπάρχει επέκταση του τωρινού κόσμου και συνδέεται ο τωρινός κόσμος με την βασιλεία του Θεού, έτσι υπάρχει απαρχή ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι που γίνεται αργότερα, αλλά μόνο αργότερα ξεκινάει και είχε σαφητηρία αυτή τη ζωή που ζούμε. Λοιπόν, είπαμε για τις Ήβυλες ότι είπανε ότι ένα παιδί Εβραίων θα σταματήσει τον Απόλλωνα. Έτσι, θα σταματήσει τον Μαντίο. Να. Και πώς λένε μερικοί, κύριε Φουντουλάκη, ότι ο Χριστός είναι Έλληνας, εφόσον οι ίδιες οι Ρωμαϊκές Ήβυλες τον Ελένε Εβραίο. Δεν σέβονται το γεγονός ότι υπάρχουν στα γραπτά των Σιβηλών αυτές οι προφητείες. Να, ένα ακόμα επιχείρημα ότι άσε που αν ήταν Έλληνας δεν θα έκανε περιτομή.
Οι Έλληνες δεν κάνανε ποτέ περιτομή. Το θεωρούσαν υποτιμητικό και γελίο πράγμα να κάνουν περιτομή. Οι Εβραίοι κάναν τις περιτομές, έτσι. Αλλά κι αν ήταν Έλληνας ο Χριστός, θα τον ξέρανε εκεί ότι είναι Έλληνας, γιατί οι γείτονες δεν μπορεί να κρυφτεί από τους γείτονες, αν ξέρουν την καταγωγή σου οι γείτονες. Θα είχε βγει λοιπόν η φήμη ότι είναι Έλληνας και θα τον αφήνανε όχι στη συναγωγή να πλησιάσει, ούτε καν απ' έξω να περάσει. Οι Εβραίοι ήταν τόσο ρατσιστές και τόσο αυτοί, που δεν θα αφήνανε τον Χριστό να πάει να τους μιλήσει μέσα στη συναγωγή. Λοιπόν, είναι η προσδοκία των εθνών και τη γράφει σαν προσδοκία των εθνών ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος Ισαΐας θεωρείται ο πέμπτος ευαγγελιστής, ο οποίος έζησε 800 χρόνια π.Χ. ο Ισαΐας. Ναι, ναι, προφήτευσε και δουλεύει στον ανθρώπου. Και παρόλα αυτά είπε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον και το δίνει στους προφήτες. Τι είπε λοιπόν ο Ισαΐας, ότι η Παρθένος θα γεννήσει ιόν. Μα η Παρθένος δεν γεννάει. Πρέπει να γίνει γυναίκα για να γεννήσει πρωτίστως. Να λοιπόν η προφητεία του Ισαΐα. Τι λέει. Στο Ζήτα 14 ο Ισαΐας, στο 7ο κεφάλαιο δηλαδή, προμηνύει εκ της Παρθένου γέννηση του Σωτήρου, δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημών σημείων. Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει εβραϊκά ο Θεός με θυμών. Ο δε άγγελος Γαβριήλ λέει θα δώσει το όνομα Ιησούς. Λοιπόν, άλλη προφητεία λέει ότι του Ισαΐα πάλι θα έρθει εκείνος που θα θεραπεύσει τους τυφλούς, θα βάζει μάτια στους τυφλούς και κάθε αρρώστια θα τη γιατρεύει και θα ανασταίνει και νεκρούς και θα είναι το φως των εθνών. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να αυτή η προφητεία να κολλήσει σε κανέναν άλλον, ούτε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, σε κανέναν άλλον, εάν δεν κολλήσει επάνω στο Χριστό. Διότι αυτός είναι το φως των εθνών, αυτός είναι που ανέστησε ανθρώπους και αναστήθηκε ο ίδιος. Και δείχνει επίσης αυτή η προφητεία και η προφητεία του Ισαΐα την αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί ασφαλώς. Ένα μεγάλο ζήτημα, κυρία Τσακλής, με την εποχή, αν η Παλαιά Διαθήκη είναι χρήσιμη, αν έχει αξία ή θα πρέπει ασφαλώς να την βγάλουμε. Ο ίδιος ο Χριστός παίρνει κομμάτια την Παλαιά Διαθήκη. Δεν τους λέει εκεί πέρα, όταν του λένε αυτοί και το αμφισβητούν τη βασιλεία του, τη θεότητά του, δεν λέει στους Εβραίους. Και γιατί εδώ ο Δαβίδ μιλάει για δύο κυρίους. Λέει, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο κύριοι, λέει. Και δεν μπορούσαν να τα απαντήσουν αυτοί. Δεν μπορούσαν να τα απαντήσουν. Ξέρετε γιατί. Διότι ήταν αναγκασμένοι να πούνε ότι υπάρχει και δεύτερος Κύριος, δεύτερος Θεός δηλαδή. Άρα ήταν αυτός. Δηλαδή με λίγα λόγια, όλα αυτά τα πράγματα δεν φτάνει να μπορούμε να τα μελετάμε, να μπορούμε να τα έχουμε πρόχειρα στη μελέτη μας και να μην είμαστε πολύ μακριά από τα κείμενα αυτά. Ο Γαβρίλ, ο Άγγελος λέει στην Παναγία, θα γεννήσει Σιών και το Πνεύμα του Θεού θα σε επισκιάσει. Πώς θα γεννήσω, λέει η Παναγία, αφού δεν έχω άντρα. Εκεί αποδεικνύεται ότι δεν ήταν άντρας ο Ιωσήφ, ήταν προστάτητης, γιατί ο Ιωσήφ ήταν γέροντας. Ήταν πάνω από 65 χρονών ο Ιωσήφ και την είχε σαν ψυχοκόρη την Παναγία, η οποία ήταν 16-17 χρονών κοπελίτσα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε και που αφορούν τον Χριστό. Και οι σύμβουλες που είπανε, και ο Σωκράτης, και τα μαντία των αδελφών και της Ρώμης, και οι προφήτες του Ισραήλ, οι οποίοι δεν είναι μικροί προφήτες, γιατί προφήτευσαν πολλά. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι προφήτευσαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Ποιος τον προφήτευσε? Ο προφήτης Δανιήλ. Διαβάστε τον προφήτη Δανιήλ, αγαπητοί φίλοι, όσοι μ' ακούτε, και θα δείτε ότι προφητεύει έναν Έλληνα βασιλιά που συντρίβει τους Πέρσες. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας βασιλιάς στην ιστορία που συντρίβει τους Πέρσες. Ένας είναι αυτός. Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι αυτός. Δεν υπάρχει δεύτερος για να πεις ότι τον μπέρδεψε με κάποιον άλλον. Πήγε και ο Πύρος να κάνει κάτι μετά, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί. Ο Αλέξανδρος ήταν εκείνος ο οποίος συνέτρεψε την Περσική Αυτοκρατορία και έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε οι προφήτες του και γιατί τον προφήτευσε. Διότι μέσα σε αυτό το όραμα προφητεύει όλες τις βασιλείες. Ναι. Προφητεύει τη βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα που είναι η πρώτη Ασσυριακή βασιλεία. Μετά είναι τον Περσών, μετά τον Αλεξάνδρου και μετά τον Ρωμαίων. Αυτές είναι τέσσερις μεγάλες βασιλείες της αρχαιότητος. Βεβαίως. Κύριε Φιντουλάκη. Είναι η προφητεία ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, που παρουσιάζουμε στη σημερινή εκπομπή. Και μας αποδεικνύουν. Και μας αποδεικνύουν την έλευση του Θεανθρώπου. Πρέπει να δούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, κυρία Τζακλή, να δούμε και τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν για την, που μαρτυρούν ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν ιστορικοί και που μας μαρτυρούν την έλευση και την ύπαρξη του Θεανθρώπου. Γιατί σήμερα έχει αφισβητηθεί το πρόσωπό του, αν υπήρξε
και αν έδρασε και αν όντως ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο ή ένα φανταστικό πρόσωπο. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που μπορούμε να τα που πιστοποιούν και επίσης έχουμε κάποια στοιχεία που δεικνύουν και το πρόσωπό του. Γιατί σήμερα πολλές φορές έχουμε τις τοιχογραφίες, έχουμε τις αγιογραφίες που έχουμε, βλέπουμε την εικόνα του θεανθρώπου και αναρωτιόμαστε γιατί έχει. Αυτή είναι η μορφή του ουσιαστικά, είναι μακριά μάλιστα, μαλλιά, μάλιστα, είναι έτσι. Μάλιστα. Έχουμε στοιχεία επίσης για το πώς ήταν ο Χριστός. Βέβαια, ασφαλώς. Ο Σουετώνιος, δεν λέει και ο άλλος βεβαίως, που λέει το γράμμα που γράφει προς τον αυτοκράτορα. Ναι, και παρουσιάζει ναι. Την γαλήνια μορφή του, τη φωτεινότητα της μορφής ναι, του. Ναι, το μάτι ναι. του λέει που έχει δύναμη ηλιακής ακτίνος. Τα μαλλιά του που είναι χωρισμένα στη μέση κατά την τάξη ναι, ναι, των ναι. Ναζιραίων. Διότι η επιστολή ήταν, αυτή, ναι. Οι Ναζιραίοι χωρίζαν τα μαλλιά τους έτσι. Ήταν, ας πούμε, ένα είδος της εποχής αυτό το φαινόμενο, έτσι. Τώρα θα σας πω κάτι καταπληκτικό. Ναι. Ο αναμορφωτής Οικουμένης, όπως τον λέει εδώ, και με το δίκιο του συγγραφέα του βιβλίου αυτού που έχω στα χέρια μου, που είναι από το Άγιον Όρος, έτσι. Ναι. Η Προσδοκία των Εθνών, να το πάρετε αυτό το βιβλίο, γράφει Προσδοκία των Εθνών και γράφει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι λέει. Αυτός λέει το εξής, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι αναμορφωτής της Οικουμένης, λέει, σε ένα λόγο του στο Σύλλογο των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο ίδιος την συγκάλεσε ναι. τη Σύνοδο ναι, της Οικουμενικής Συνόδου, ανέλησε λέει, για την εκλογή, και μίλησε για την εκλογή του Βυργιλίου, είναι ένα βιβλίο, η τετάρτη εκλογή του βιβλίου, που μεταξύ των άλλων τι λέει. Την εποχή που έλαμψε η παρουσία του Σωτήρος, ήταν η εποχή του Τιβερίου. Γιατί ο Χριστός ξέρουμε ότι γεννήθηκε στην εποχή του Τιβέριου. Το μυστήριο της αδειοκράτης θρησκείας συγκροτήθηκε, η δε νέα γενιά των ανθρώπων, μιλάει για τους χριστιανούς, οι οποίοι θυσιάστηκαν κιόλας για τον Χριστό, έτσι. Η οποία θεωρώ, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι ομιλεί ο πιο έξοχος από τους ποιητές της Ιταλίας γι' αυτό. Δηλαδή, τι έγινε. Ο Τιβέριος ήταν στην εποχή του Χριστού, στην εποχή του Σωτήρα. Και γι' αυτό ναι, είχε μιλήσει προηγουμένως ο Βυργίλιος. Σπουδαίο πράγμα. Το δε Κωνσταντίνο, όπως είπαμε, τον εσυκοφαντούν όλοι, γιατί είναι από τους μεγαλύτερους Αγίους. Να σκεφτείτε ότι ήταν στα χέρια του οτιδήποτε υπήρχε εκείνη την εποχή, γιατί ήταν κόσμοκράτορας και Ανατολής και Δύσεως, όχι μόνο της Ανατολής. Ήταν και της Δύσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος, το ξέρουμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή εμείς σαν Έλληνες λένε ότι είχε πατέρα Ρωμαίο και μητέρα Ελληνίδα. Ήταν μεταξύ Ρωμαίων και Ελληνο-Ρωμαίος ήταν ο Κωνσταντίνος, αν θέλετε. Αλλά μετά που έγινε χριστιανός, ο Κωνσταντίνος ανέπτυξε χριστιανική διδασκαλία, ανέπτυξε χριστιανικούς νόμους, έκανε 17 μεγάλα νομοθετήματα. Όπως είπαμε, θέσπισε την Κυριακή Αργία, την οποία θέλουν σήμερα μας την καταργήσουν. Και γι' αυτό είναι ανοσιούργημα αυτό που πάνε να κάνουν. Να το σκεφτούν καλά. Δεν μπορούν να καταργήσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Προσέχτε. Θα πέσει η οργή Θεού. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν και. Ναι. Να αναφερθούμε και για τον Μέγα Κωνσταντίνο, γιατί δεν είναι ένα παξιμένο πρόσωπο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Βυργίλιος λοιπόν είχε δώσει αυτό το περίγραμμα ότι ο σωτήρας του κόσμου γεννήθηκε στην εποχή του Τιβερίου. Ο Τιβέριος ήταν ένας από τους αυτοκράτορες, Κάιζερ πώς τους λένε, γιατί και οι Γερμανοί σήμερα τι είχαν. Πριν από λίγα χρόνια, τον Κάιζερ που σημαίνει Κέσαρ. Στα γερμανικά, Κάιζερ σημαίνει Κέσαρ. Για να βλέπετε τα πράγματα πώς επανέρχονται, έτσι. Τώρα, μια άλλη προφητεία του Αντωνίνου, που ονομάστηκε και Ηλιογάβαλος, τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, όχι προφητεία, μια επισφράγηση αυτού ακριβώς που μιλάμε για σήμερα, το πόσο ρόλο είχε παίξει ο χριστιανισμός και ειδικά η μορφή του Χριστού στα χρόνια αυτά μετά τον Χριστό. Υπήρχε νόμος Κεσάρωνε που απαγόρευε την ανάγνωση των χρησμών του Ιστάσπου του Πέρση, της Σίβυλλας και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, με ποινή θανάτου. Γιατί ανήγγελαν την έλευση του αιωνίου Παμβασιλέως, λέει. Ναι. Βλέπετε. Βλέπετε ότι και οι αρχηγοί κρατών μισούσαν τον Χριστό επειδή βλέπανε ότι αυτός είναι ο πραγματικός βασιλιάς των βασιλέων και όχι αυτοί οι ίδιοι, όπως και πολλοί πολιτικοί το κάνουν αυτό. Ουσιαστικά για να μην μειωθούν, πρέπει να καταλάβουμε. Κατεβάζουν τους άλλους προς τα κάτω. Μα ποιο θα κατεβάσουμε, το Μέγα Αλέξανδρο και τον Χριστό, είναι δυνατόν να κατέβουν αυτά τα δύο μεγάλα πρόσωπα. Την απλότητα ουσιαστικά της ελεύσης του θεάτρου, πώς γεννήθηκε, ξέρουμε, είπατε που γεννήθηκε, οι προφητείες του.
για να δούμε και στο διατάφτη. Μένουν άλλες τρεις, αλλά θα σταματήσω εδώ για να μην κουράσω. Συνεχίσουμε και στην άλλη εκπομπή. Συνεχίζουμε και στην άλλη εκπομπή. Βεβαίως. Και θα ήθελα εδώ. Ναι, κύριε Τσακλή. Εντάξει, αν έχετε κάτι. Όχι, γιατί σας έχω αδικήσει, μιλάω πιο πολύ. Βεβαίως. Αν έχετε κάτι να το πείτε, να μας το πείτε. Αυτό που θέλω να δούμε, γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι. Να κατανοήσουμε γιατί η ευτυχία των ερωτών έρχεται μέσα από την κατανόηση βήμα-βήμα πολλών πραγμάτων. Μιλήσατε τις προφητείες. Καταλάβαμε, αντιληφθήκαμε όλοι ότι η προσωπικότητα, η έλευση του ανθρώπου είναι ένα στοιχείο το οποίο, όπου έχει προφητευτεί, όπως πολύ όμορφα είπατε, και από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Βλέπουμε και τα προτινόμενα βιβλία, τι προτείνει η εκπομπή για τις εορτές, για την εορταστική ατμόσφαιρα και την υγεία της ψυχής. Να βρούμε στοιχεία, να δούμε για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, πώς επηρεάζει το σώμα μας και το σώμα, την ψυχή και την ψυχή, το σώμα, τι είναι η ψυχή ουσιαστικά, περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο, ο χρόνος, ο πλωτίνος, που μίλησατε νωρίτερα, για την φύση και τη σιωπή, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, θέματα μεθοδολογίας, φιλοσοφίας της ιστορίας, βιβλία τα οποία προσπαθούν να εξετάσουν το πάντρεμα που εξετάζουμε σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε σε όλα αυτά τα βιβλία, στις διαλέξεις, ομιλίες, είναι να αντιληφθούμε τη σύνδεση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Θέλουμε λοιπόν να δούμε, ρωτάνε πολλοί φίλοι και ευχαριστούμε που μας παίρνουν τηλέφωνο, να δούμε, κύριε Τσακλή, ουσιαστικά σήμερα πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το εορταστικό το πνεύμα. Είπα και νωρίτερα, βλέπουμε εορταστικούς δρόμους, εορταστικά φώτα παντού και τα λοιπά, στολισμένους δρόμους, και πώς μπορούμε να αγγίξουν όλα αυτά την καρδιά μας, τι πρέπει να κάνουμε στη σημερινή εποχή, στο σήμερα, μέσα από τις δυσκολίες που έχουμε, αγαπητέ όλοι μου, μας, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να νιώσουμε ευτυχία σε αυτές τις εορτές. Αγαπητέ μου Γιώργο, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ξεφύγαμε από την Ορθοδοξία και γι' αυτό τα τραβάμε όλα. Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους αυτό, ότι χρειαζόμαστε την άνωθεν βοήθεια, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού? Δεν πάμε καλά. Φύγαμε από το Θεό, ξεχάσαμε την Ορθοδοξία, προσευχή δεν κάνουμε, καντήλι δεν ανάβουμε στο σπίτι, εκκλησία δεν πατάμε. Τι περιμένουμε? Να πέσουμε στα γόνατα και να παρακαλέσουμε. Πάντα το δικό μας έθνος είχε σαν αποκούμπι και σαν σωτήρια, σαν είδα σωτηρία στο Θεό. Γιατί δεν το ακολουθούμε? Αυτό έχει δουλέψει μέσα στους αιώνες. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό, να παρακαλέσουμε την Παναγία, να προσπαθήσουμε να είμαστε εντάξει και εμείς με τον εαυτό μας και με τους συνανθρώπους μας. Να φροντίσουμε τους συνανθρώπους μας. Να μην πηγαίνουμε να υπερφαλαγγίσουμε τον άλλον, να πάρουμε εμείς τα λεφτά και να αφήσουμε τον άλλον να πεινάει. Όχι. Αυτός ο πλουτισμός, ο άκρατος πλουτισμός που συνέβη τα τελευταία 30 χρόνια, τώρα δημιουργεί αυτή την ανέχεια σε μερικούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας και αδερφούς μας, οι οποίοι δεν έχουν το καθημερινό τους και πάνε και τρώνε στα συσίτια. Εμείς είμαστε οι κατασκευαστές αυτού του θεάτρου του παραλόγου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια, όλοι μαζί μια γροθιά, όλοι μαζί Έλληνες. Διότι οι καιροί, αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο δύσκολοι και προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν την ιστορία, κύριε Φουντουλάκη. Είμαστε μπροστά σε έναν συλλογικό Χίτλερ. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό? Μια φοβερή συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας και μας λένε συνωμοσιολόγους. Ενώ βλέπουμε φανερά ότι γίνονται οι συνωμοσίες εναντίον και της Ελλάδος και των άλλων χωρών, οι οποίες δεν θέλουν την παγκοσμιοποίηση. Άρα πρέπει να κοιτάμε. Όποιος λέει, αγαπητοί φίλοι, θα το πω έτσι καθαρά και με εθαρσός και δεν φοβάμαι κανέναν αυτή την ώρα. Με τη δύναμη του Θεού δηλαδή. Όποιος λέει δεν υπάρχουν συνωμοσίες, ή συνωμότης είναι ή ηλίθιος. Όποιος λέει δεν υπάρχουν συνωμοσίες, ή συνωμότης ή ηλίθιος είναι. Μα είναι δυνατόν να το λένε σήμερα αυτό? Είναι δυνατόν να λένε ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες εναντίον της ανθρωπότητας, τη στιγμή που βλέπουμε ότι κόβουν τους μισθούς, κόβουν τα δικαιώματα των εργατών, τα που μας πάνε όλους για να μας πεθάνουν? Είναι δυνατόν? Δεν είναι φοβερή αυτή η χιτλερική συνωμοσία που γίνεται παγκοσμίως από τους παγκόσμιους ηγέτες και από αυτούς? Οι Ρώσοι πολέμησαν 70 χρόνια για αυτό το πνεύμα, για την αγάπη προς το Θεό, για αυτό που είχε μπει μέσα στα κύτταρά τους και το βάλαμε εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, οι Έλληνες το έχουν μέσα στο αίμα μας τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους. Πώς θα μας σπάσουν? Προσπαθούν με νύχια και με δόντια προσπαθούν, συγγνώμη για την ένταση, με νύχια και με δόντια προσπαθούν να μας αποχριστιανοποιήσουν. Ένα κράτος το οποίο δίδαξε τον χριστιανισμό. Και εγώ κάνω μια πρόταση. Να ξαναγίνουμε χριστιανοί και να ξαναδιδάξουμε την ανθρωπότητα του χριστιανισμού. Και θέλετε καλύτερα να το πω, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Γιατί σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, την τέχνη, την κουλτούρα και τον πολιτισμό, είναι άφταστος ο ελληνικός, ο αρχαίος πολιτισμός. Και όσο θέλετε για τη θρησκεία, είναι άφταστος ο χριστιανικός πολιτισμός. Δεν υπήρξε τίποτα καλύτερο
μέσα στην ανθρωπότητα από, από αυτές τους δύο μεγάλους στήλους της ανθρωπότητας και εκεί βασίστηκε και ο νέος κόσμος, η Αμερική εκεί βασίστηκε, στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μην κοιτάτε που λένε και λένε και λένε. Όλοι έχουν κάνει σε αυτό ακριβώς το θέμα τις προσπάθειές τους. Βεβαίως, για να κλείσουμε και άτσι. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός ανθρωπιστικός πολιτισμός που κοιτάει και το διπλανό σου και λέει αυτός δεν έχει να του δώσουμε και ένα χέρι βοηθείας. Το... Και πιάνουν και μας λένε και ρατσιστές από πάνω. Βεβαίως, και έτσι, εμείς είμαστε θύματα ρατσισμού. Και στην επόμενη εκπομπή τα πούμε όλα αυτά. Είμαστε θύματα ρατσισμού. Και όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται κάποιος μόνο αν διαβάσει και αν μπορεί να σκύψει απέναντι στα προβλήματα του συνανθρώπου του. Ο χριστιανισμός μιλάει ουσιαστικά για αγάπη, το είπαμε, το ξαναλέμε πολλές φορές. Η σωτηρία του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με τη σωτηρία του συνανθρώπου του ουσιαστικά. Η αγάπη. Κανείς δεν πάει στον παράδεισο μόνος. Βεβαίως. Που πρέπει ουσιαστικά να ενυπάρχει στις πηγές μας και να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και όπως είπατε για τη συζήτηση, αν βλέπουμε ανθρώπους που πεινάνε, έχουν πρόβλημα, να σκύψουμε, να δούμε και να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτό είναι το πνεύμα των εορτών, γιατί ο Θεάνθρωπος ήρθε απλώς, δεν ήρθε μέσα από συνοδεία, βασιλική συνοδεία, και θέλοντας να μας δείξει και να αλλάξει όλη μας τη ζωή, να μας αποδιώξει από την αμαρτία και να μπορούμε να αντιληφθούμε. Έτσι λοιπόν, στο τηλέφωνο που βλέπετε, μπορείτε να μας παίρνετε, να μας πείτε θέματα και ερωτήματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πείτε ευχές και κλείνουμε. Ευχές, οι καλύτερες μου ευχές για όλους, να κάνουμε ένα Χριστούγεννα με Χριστό, με αγάπη μες στην καρδιά μας και στους συνανθρώπους, να βοηθάμε, όπως είπε ο κύριος Σουντουλάκης, και να μην ξεχνάμε καλά, κυρία Τσακλή, ότι ο άνθρωπος αντέξαμε 400 χρόνια κάτω από τον χρόνια τούρκο πολλά, και θα αντέξουμε και τώρα. Από εσάς, από μένα. Να μην φοβάστε, για το η νέο Ελλάδα έτος θα θριαμβεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλά. Γεια σας, κύριε Τσακλή. Χαίρετε.